το ζήτημα των σχέσεων της ελληνικής πολιτείας με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο πολλές φορές έρχεται και επανέρχεται στο προσκήνιο. Πολλές φορές γίνεται η συζήτηση για το χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Βέβαια κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημα και ζήτημα. Και είναι ψευδεπίγραφο διότι είναι διακριτή ούτω ή άλλως η ρόλη της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Υπάρχουν βέβαια κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν τον θρησκευτικό όρκο είτε αφορούν την παρουσία της Εκκλησίας σε κάποιες τελετές. Αυτό είναι τελικά το ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ελληνικό λαό σε μια τέτοια επώδυνη οικονομική, πνευματική και εν γέννη κρίση που υπάρχει στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός ο λαός είναι ταυτοχρόνως λαός και πίμνιο και της ελληνικής πολιτείας αλλά και πίμνιο της ελληνικής εκκλησίας. Θέλω να πω ότι αυτά τα ψευδεπίγραφα διλήμματα τίθενται πολλές φορές εκ του πονηρού. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να προχωρήσουν σε χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας, ένας Ορθόδοξος Θεολόγος και ένας Ορθόδοξος Ιεράρχης μπορεί να πει το ξεκάθαρο, η Εκκλησία επέζησε την περίοδο της τουρκοκρατίας όταν η έννοια του κράτους της πολιτείας που ήταν κράτους κατακτητού δεν είχε καμία ούτε μία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσον αφορά τέτοιου είδους νομικούς δεσμούς που επικρατούν στον ελληνικό μας κράτος. Αν θέλουν να καταργήσουν αυτό τον ομφάλιο ρόλο ζωτικής σημασίας που αποτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία για το λόγο, το κάνουν. Ίσως και τότε πιο άνετα και ελεύθερα, αβίαστα και χωρίς καμία φοβία η Ελλαδική Εκκλησία θα μπορούσε να αρθρώσει και έναν άλλον λόγο χωρίς να αισθάνεται ότι έχει αυτού του είδους την εξάρτηση. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία τίθενται, κυρία Τσακύρη, και σχετίζονται με το μάθημα των θρησκευτικών, που θέλουν κάποιοι να το τροποποιήσουν σε μάθημα θρησκεολογίας αν και πρέπει να πούμε για να γνωρίζει ο κόσμος ούτως ή άλλως η γνώση η θρησκεολογική για τα υπόλοιπα δηλαδή τα θρησκεύματα παρέχεται μέσα από το μάθημα αυτό. Τώρα, να αποχαρακτηριστεί απολύτως αυτός ο παιδαγωγικός και ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος, νομίζω ότι δεν ωφελεί. Αν πάλι πούν κάποιοι ότι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογή στα παιδιά. Με την ίδια λογική θα αρχίσουν τα παιδιά και οι γονεί όταν κάποιο μάθημα δεν είναι αρεστό στην νεολαία μα, γιατί δεν θέλει να κουράζεται ή να κόπτεται ιδιαίτερα, λοιπόν θα πρέπει να ζητούν απαλλαγή από το οποιοδήποτε μάθημα. Αυτό είναι μία λογική. Κόψε, ράψε. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν έχει κατηχητικό χαρακτήρα όπως τόσο έντονα επιμένουν κάποιοι. Είναι οι βασικές αρχές, της χριστιανικής διδασκαλίας που καλλιεργούν το παιδί και του διαμορφώνουν μία συνολική προσωπικότητα. Δεν είναι ένα μάθημα προσιλητισμού που και αυτή η προπαγάνδα προσπαθεί να περάσει. Και διαρωτάται κανείς, η παιδεία ως αγαθό είναι μία ξερή γνώση, είναι μόνο ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή είναι η προσπάθεια του δημόσιου σχολείου που τόσα υποφέρει αυτό το δημόσιο σχολείο η προσπάθεια μέσα από ικανούς εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν μια συνολική προσωπικότητα. Η αποιεροποίηση λοιπόν της ζωής μας έξω το μάθημα των θρησκευτικών, κατάργηση της προσευχής, κατάργηση συμβόλων, όλη αυτή η αποιεροποίηση της ζωής διαμορφώνει καλύτερους πολίτες, διαμορφώνει Χριστούς καγαθούς πολίτες. Τελικά που στοχεύουμε, μέσα από την, αε, από την αποϊεροποίηση να πετύχουμε τι, έναν σύγχρονο τύπο ανθρώπου που σκέφτεται με μηχανικό τρόπο, που σκέφτεται με έναν ψυχρό ορθολογισμό του πολυδιαφημισμένου και σχεδόν θεοποιημένου διαφωτισμού, που βγάζει έξω αυτά τα οποία σχετίζονται με το ήθος, την ποιότητα και τον πολιτισμό ενός λαού, Αυτά είναι συνεκτικά στοιχεία της ίδιας της παρουσίας του ελληνισμού. Αυτά κράτησαν το γένος σε δυσχύμερους καιρούς και αυτά κράτησαν το έθνος σε εθνικές περιπέτειες. Τώρα, εάν θεωρούν κάποιοι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκβιάσουν την Εκκλησία ή ότι είναι ένα μέσο πίεσης για να περάσουν άλλου είδους νομοθετήματα τα οποία έχουν στόχο να κάνουν έναν λαό να είναι χυλός και σαν το σαλάμι να κόβουν φέτες φέτες οτιδήποτε συνδέει αυτόν τον λαό με την ιστορία, την παράδοσή του και τον πολιτισμό του, τις συνέπειες θα τις δούμε σύντομα. Και οι συνέπειες θα είναι τραγικές και επώδυνες, διότι πάντοτε εύκολα μπορούμε να γκρεμίζουμε τα τείχη της ουσιαστικής ζωής μας και να υψώνουμε τείχη Απόμάκρυνση του ενός από τον άλλον, από τις ρίζες μας. Είναι εύκολο ξέρετε να κόβουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Μόνο που πέφτουμε και εμείς μαζί και οτιδήποτε έχει διδάξει η ιστορία, οτιδήποτε αποκόπτεται από τις ρίζες του, πεθαίνει. Δεν έχει ζωή, δεν έχει μέλλον. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία τα πνευματικά ερίσματα του γένους μας που μας κράτησαν όρθιους και αγωνιστές με φρόνημα αγωνιστικό, αυτά τα πνευματικά ερίσματα δεν πρέπει να τα θάβουμε, πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω πού στοχεύει αυτή η παραφιλολογία που ακούγεται συνεχώς με διαρροές και για το μάθημα των θρησκευτικών και για την προσευχή στα σχολεία και για τους εκκλησιασμούς και για τις θρησκευτικές γιορτές που άλλοι συζητούν ότι πρέπει να καταργηθούν, άλλοι ότι θα πρέπει να αλλάξουν χαρακτήρα, γενικότερα ένα βλέπουμε ότι η αποιεροποίηση της ζωής από τον ελληνικό λαό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή, γιατί αυτά είναι ζώπηρα της πίστεως και στο ιστορικό DNA και στο θρησκευτικό DNA μας υπάρχουν. Άλλα προβλήματα ουσιαστικά πρέπει θα να επιλύει η πολιτεία. Να συνεργάζεται με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο με έργα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτό όμως το οποίο μένει είναι η νέα γενιά θα έχει εκείνα τα στοιχεία τα ζωτική σημασίας για να αντιπαλέψει αυτήν την άμορφη μάζα ανθρώπων που τίνει να δημιουργηθεί μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Θα έχουμε ιδιοπροσωπεία, ταυτότητα, αυτοσυνειδησία ως ρομνοί ή θα είμαστε ένας άμορφος χειλός μέσα σε αυτόν τον οδοστρωτήρα που ισοπεδώνει τα πάντα και έχει τον τίτλο παγκοσμιοποίηση. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν. Αυτά θα πρέπει να είναι ουσιαστικά στοιχεία που να αναδεικνύουν το, το μέλλον της παιδείας προ όφελο του λαού μας, των νέων γενεών, για να μην είμαστε χωρίς ρίζες και χωρίς αυτοσυνειδησία εθνική και ταυτότητα και ιδιοπροσωπία. Αν αυτά τα απολέσουμε, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα κλάψουμε και πάλι στα αποκαίδια που εμείς δημιουργήσαμε. Και αυτό η ιστορία είναι σκληρή, αλλά αληθινή και το έχει αποδείξει. Είναι λοιπόν καιρός η αγαστή συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας να συνεχιστεί και να αφαιθούν στην άκρη αυτού του είδους οι παραφιλολογίες που σπερματικά διακινούνται ως διαρροή ειδήσεων άνευ περιεχομένου και ουσίας. Τα ουσιαστικά προβλήματα είναι άλλα. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει και η Εκκλησία και η Πολιτεία γιατί αυτοί που είναι πολίτες και όσοι δεν θρησκεύουν είναι ταυτοχρόνως για αυτούς που θρησκεύουν και παιδιά της Εκκλησίας. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αγωνίζονται και οι δύο θεσμοί, με διακριτούς βέβαια ρόλους που τους ή άλλους υπάρχουν και πάντοτε με προοπτική και γνώμονα την επιβίωση του γένους. Τότε ίσως να ελπίζουμε.